ελληνοτουρκικών συνόρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο για την ανοχή της. Τώρα, κύριε Υπουργέ, σε μια εποχή που, όπως ξέρετε, η Θράκη είναι στην επικαιρότητα για τις ροές παράτυπων μεταναστών από την ελληνοτουρκική μεθόριο, είναι νομίζω ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε λίγο για την νόμιμη μετακίνηση του τουρισμού, των εμπορευμάτων, των αγαθών από το τελεινιακό κήπο του Εύρου, που παρουσιάζει, όπως γνωρίζετε, τεράστια προβλήματα υποδομών και χρήζει άμεσου εξυγχρονισμού. Η Θράκη, όπως ξέρετε, έχει 7 συνειδητικές πύλες εισόδου, 5 προς Βουλγαρία και 2 προς Τουρκία, και θα έπρεπε να είναι η πιο εξωστρεφής περιφέρεια της χώρας, αφού αποτελεί σημείο σύνδεσης τόσο για τον Ευρωπαϊκό και Βαλκανικό Βορρά, όσο για την Τουρκία και την Ανατολή. Βέβαια, η Θράκη είναι η πύλη εισόδου και είναι Ευρώπη. Γι' αυτό και η ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση όλων των χερσαίων σημείων εισόδου και εξόδου του Εύρου μπορεί να έχει κομβικό ρόλο και στην αντιμετώπιση του αθροεμπορίου, όχι μόνο στην ανάπτυξη του εμπορίου. Η κατασκευή υπάρχουσα γέφυρα των κήπων είναι μια γέφυρα πάρα πολύ στενή και παλιά, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει διεθνείς μεταφορές. Και παρατηρούνται καθυστερήσεις μέχρι και 8 και 10 ωρών στους συμπολίτες μας και στους τουρίστες που επισκέφτονται την περιοχή. Η κατασκευή γέφυρας είναι ένα έργο το οποίο δρομολόγησε το 2004 με τον τότε Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμανή. Η συγκεκριμένη διακρατική συμφωνία επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2007 και από το Τουρκικό Κοινοβούλιο το 2012. Και ενώ το 2013 πραγματοποιήθηκε και μια συνάντηση, ξέρετε, Μεικτής Επιτροπής. Τώρα, αντίθετα όμως, από τότε, μια επικυβερνήσεω του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω το 2017, πάρθηκε μια απόφαση του αναπληρωτή υπουργού και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Όμως, από τότε μέχρι σήμερα, δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα αρχίσουν οι δημοπράτες ή η μελέτη, και προκειμένου αυτό το έργο τελικά να ολοκληρωθεί. Συνάμα μαζί με την κατασκευή της γέφυρας, που έχει πολλαπλή σημασία για τη Θράκη μας, είναι και το θέμα του τελωνίου, βέβαια. Οι οποίοι οι τελωνιακοί βρίσκονται σε μια δυσμενής κατάσταση, δεν υπάρχει χώρο. Εν τω μεταξύ, η γείτονος χώρα, η Τουρκία, έκανε ένα υπερσύγχρονο τελωνίο και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και οι συνθήκες είναι άθλιες. Οπότε, κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα στην απάντησή σας να δούμε τελικά. Ως σημείο διέλευσης μπορεί να συμβάλλει κατά τη τουριστική και οικονομική αναβάθμιση του Εύρου, αλλά και ολόκληρη της Θράκης. Δηλαδή, η αναβάθμιση του τελωνίου και της γέφυρας αφορά όχι μόνο όλη τη Θράκη, αλλά νομίζω όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και η νέα Γερέφαλα και ο νέος σύγχρονος τελωνιακός σταθμός είναι ένα αναπτυξιακό έργο, θεωρούμε εμείς, σαν κίνημα αλλαγής. Και πιστεύουμε ότι πρέπει αυτό μετά από 13-14 χρόνια να υλοποιηθεί και να μας δώσετε σαφή χρονοδιαγράμματα και να μας πείτε αν υπάρχει πρόβλημα, από πού υπάρχει το πρόβλημα και πού επικεντρώνεται και γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, θα με επιτρέψετε και εμένα να ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια αναφορικά με το έργο. Γιατί εσείς βέβαια το γνωρίζετε προσωπικά πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι για όλους όσους μας παρακολουθούν, καλό είναι να κάνουμε μια πολύ μικρή ιστορική αναδρομή, στην οποία αναφερθήκατε και εσείς στην ερώτησή σας. Η Εγνατία Οδός και συγκεκριμένα το τμήμα Πηλαία Κήπη καταλήγει πού? Στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Από την πλευρά των σύνορων έχουμε το τμήμα Κωνσταντινούπολη-Κιναλή, το οποίο αποτελεί έναν ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο. Η διασύνδεση των δύο πλευρών γίνεται επί της ουσίας μέσω ενός δρόμου που είναι σχεδόν 1,4 χιλιόμετρα και που στην ουσία ενώνει τους κήπους με τα ύψαλα. Η φυστάμενη σύνδεση, έχετε απόλυτο δίκιο, είναι όντως απαρχαιωμένη, μια που μιλάμε για ένα δρόμο που στην ουσία έχει μια λωρίδα κυκλοφορίας και ασφαλώς χρήζει αναβάθμισης, γιατί δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε κι εσείς στην πρωτολογία σας. Υπάρχει λοιπόν η συμφωνία που έχει γίνει από το 2004 και το 2006, επικυρώθηκε από το Τουρκικό Κοινοβούλιο το 2011, η πρώτη φάση της υλοποίησης ξεκίνησε το 2013, τότε όμως τι συνέβη? Έχουν πραγματοποιηθεί 4 συναντήσεις της ΜΕΣΠΕ, δηλαδή της Μεικτής Επιτροπής που έχει συγκεντρωθεί, που έχει συγκροτηθεί, συγγνώμη, και στη τελευταία, που έγινε πέρυσι τον Νοέμβριο, αποφασίστηκε να φτιαχτεί μια γέφυρα παράλληλα με την παλαιά γέφυρα, με συνολικό μήκος 850 μέτρα, 360 μέτρα θα είναι
στην ελληνική πλευρά και στην ελληνική επικράτεια, 490 θα είναι από την πλευρά της Τουρκίας. Η κοινή συμφωνία τι προβλέπει? Προβλέπει να γίνει μελέτη και η δημοπράτηση του έργου, να ανήκει η ευθύνη στην ελληνική πλευρά και ακολούθως θα υπάρχει ένας κοινός project manager, όπως λένε οι τεχνικοί, για να τρέξει εντός εισαγωγικών το έργο. Χρηματοδότηση υπάρχει, έχετε δίκιο, που είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και το ελληνικό σκέλος θα κατασκευαστεί με ευθύνη της Εγνατίας ΑΕ. Όμως, η προγραμματισμένη για τον Απρίλιο του 19 κοινή συνάντηση ουδέποτε πραγματοποιήθηκε και εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτό μάλλον έγινε λόγω των εκλογών και στην Ελλάδα όσο και των εξελίξεων στη γείτονο. Το θέμα είναι ότι αυτή η πέμπτη συνάντηση είναι απαραίτητη να γίνει και πρέπει να υπάρχει διακρατική έγκριση, δηλαδή πρέπει και οι δύο χώρες να εγκρίνουν τις μελέτες για τις οποίες έχει, τις προμελέτες τις οποίες έχει εκπονήσει η Εγνατία ΑΕ. Τέλος, να σημειώσω ότι η έγκριση των μελετών περιβαλλοντολογικών όρων έχει μπλοκαριστεί από τους αρμόδιους υπουργούς περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ το 2016. Επομένως, γι' αυτό είχαμε και μια περαιτέρω καθυστέρηση. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των καθυστερήσεων που έχουν γίνει, πλέον δεν μιλάμε για δημοπράτηση το 2020. Θα ήταν ανέφικτο να έρθω εγώ εδώ να σας πω ότι θα δημοπρατήσουμε το έργο το 20. Πάμε το 21 και όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι μιλάμε για μια διακρατική συμφωνία. Μιλάμε για μια συμφωνία η οποία έχει απόλυτη σχέση και με τις ευρύτερες σχέσεις που υπάρχουν στην περιοχή και πρέπει η μεικτή αυτή επιτροπή, όταν είναι να συνεδριάζει, να συνεδριάζει, διότι πρέπει να κινηθούμε, όπως πολύ σωστά λέτε, με πολύ γοργά βήματα. Έχουμε μαζί μας το δεύτερο τμήμα από το Γενικό Λύκειο Δερβενίου Κορινθίας, που αποτελείται από 34 μαθήτριες και μαθητές και 2 συνοδούς εκπαιδευτικούς. Ήδη έχουν ενημερωθεί για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος. Η Βουλή σας καλωσορίζει και κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρετε ότι παρακολουθείτε περίπου το τέλος μιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας όπου βουλευτές ερωτούν απευθείας τον Υπουργό για συγκεκριμένα θέματα και τον ελέγχουν. Είμαστε προς το τέλος γιατί και βλέπετε ότι από τους 24 ερωτώντες βουλευτές αυτή τη στιγμή είμαστε στις 3 τελευταίες ερωτήσεις. Σας καλωσορίζουμε. Λοιπόν, κύριε Λιχάνη. Λοιπόν, Υπουργέ, αναφερθήκατε, από ό,τι κατάλαβα από την απάντησή σας, ότι υπάρχουν 2 βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το έργο θα δημοπρατηθεί το 2021 ή τέλος εκτελεστεί. Ποια είναι από αυτή? Μια από αυτές είναι ότι πρέπει να γίνει η πέμπτη συνάντηση μεταξύ των 2 χωρών προκειμένου να διευθετηθούν κάποια θέματα και αυτό είναι ορθό και σωστό. Και κατά δεύτερο, πρέπει βέβαια να υπάρξουν και οι ανάλογες δομές και η διεθνή συγκυρία όπως την αναπτύξατε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η χώρα μας οφείλει και αυτό πράττει να αναπτύξει την οικονομική διπλωματία μεταξύ των κρατών. Νομίζω ότι αυτή πρέπει να αναζητηθεί και να βρεθεί η πολιτική βούληση προκειμένου σε αυτή την πέμπτη συνάντηση να επισπευθεί, διότι είναι ένα καθολικό αίτημα όλων των κατοίκων και όχι μόνο της ελληνικής περιφέρειας, αλλά όπως διαβάζουμε και μαθαίνουμε και της περιφέρειας της Ύψαλα, του Εντύρνε και των άλλων κατοίκων. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, θέλουν να έρθουν να επισκεφθούν την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή, τη Ξάνθη, τη Θεσσαλονίκη, ως τουρίστες βέβαια, έτσι νόμιμα, και πρέπει εμείς να πιέσουμε μέσω των κοινοβουλίων να γίνει αυτό το αναπτυξιακό έργο, το οποίο νομίζω θα είναι και ένα έργο το οποίο το οραματίστηκε ο τότε πρωθυπουργός Ματίνο Δραζίου, το είπε Ερντογάν, και δεν νομίζω να υπάρξει εμπόδιο, οποιοδήποτε εμπόδιο, να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Βέβαια, είπατε και για το ΣΥΡΙΖΑ. Όντως μπορεί το 2016 να εμποδίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά το 2018, με απόφαση του Υπουργείου
του αναπληρωτού Υπουργού Οικονομίας, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Και αυτό είναι άκρως θετικό. Δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος να μην χαθούν και αυτά τα χρήματα μέσω των δημοσίων επενδύσεων, αν βέβαια αφορά ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε εμείς θα θέλαμε τουλάχιστον μια δέσμευση από εσάς, μια πολιτική δήλωση, ότι υπάρχει όλη η καλή πρόθεση, που πιστεύω υπάρχει έτσι όπως την άκουσα από εσάς, να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, σε συνεργασία βέβαια με τα αρμόδια υπουργεία όπως εξωτερικών, η άμυνα κτλ. Και μέσω της οικονομικής διπλωματίας να λυθεί αυτό το πρόβλημα που θα δώσει μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική στον μικροεπιχειρηματία, στον μαγαζάτορα, στον καθημερινό άνθρωπο που περιμένει να γίνει αυτό το αναπτυξιακό έργο για να πάρει ανάσα και σε αυτό το τομέα. Και το Τελωνείο, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δείτε μαζί και το εξοχρονισμό του Τελωνείου μαζί με τη γέφυρα. Δηλαδή, οποιαδήποτε μελέτη θα συνταχθεί πρέπει να είναι συνδυασμένη και με το Τελωνείο μαζί. Δεν μπορεί να έχουμε τη γέφυρα, έστω ότι θα τη φτιάξουμε, αλλά να έχουμε αυτό το Τελωνείο, το ελληνικό, στη δικιά μας πλευρά, μπαίνοντας στην Ευρώπη, να έχουμε αυτά τα χάλια. Πρέπει να έχουμε και εμείς ένα σύγχρονο, μεγάλο Τελωνείο, το οποίο να έχει όλα τα μηχανήματα να ελέγχει όλο το λαθρεμπόριο και όλα τα συστήματα ασφαλείας. Ναι, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι γίνεται ευλόγως αντιληπτό ότι εδώ μιλάμε για διακρατικές σχέσεις και συμφωνίες. Και αυτές επηρεάζονται από τις εκάστοτε εξελίξεις στο εσωτερικό των χωρών αυτών. Αναφερθήκατε στη συμφωνία Καραμαλή-Ερντογάν. Θα με επιτρέψετε να πω ότι τότε οι σχέσεις ήταν ίσως λίγο πιο ήρεμες. Εκεί θέλουμε να πάμε τη σχέση με τη γείτονα. Αυτή είναι η βούληση της κυβέρνησης και νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών να προχωρήσει αυτό το έργο. Από τη δική μας πλευρά, εγώ μπορώ να σας πω ότι δεσμευόμαστε ότι θα πιέσουμε όσο μπορούμε για να συνεχιστεί αυτό το έργο. Ήδη έχω μιλήσει με τη νέα διοίκηση της Εγνατίας Οδού και είναι στις άμεσες προτεραιότητες να ξεπεράσουν τις δικές τους δυσκολίες. Εμείς θα προχωρήσουμε στην ανανέωση των μελών της χώρας στη ΜΕΣΠΕ, δεδομένου ότι έχουμε αλλαγή και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, όσο και της Διοίκησης Εγνατίας εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις του Τελωνείου των Κήπων, αυτό δεν είναι μόνο αρμοδιότητα, όπως καταλαβαίνετε, του Υπουργείου Υποδομών και του Υπουργείου Μεταφορών. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ντροπή για τη χώρα μας. Είναι εγκαταστάσεις 50 ετών, επαλαιωμένες. Οι σύγχρονες απαιτήσεις για τους διασυνοριακούς σταθμούς είναι πολύ δεδομένες, ειδικά όταν μιλάμε, όταν έχουμε να κάνουμε και με τη σύμβαση της Σέγγεν. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο κάνουμε μία επισκόπηση μιας παλαιότερης μελέτης που είχε εκπονήσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτσι ώστε να απαιτήσουμε το κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος αλλά και το κόστος των απολωτριώσεων. Και εδώ εγώ θα σας έκανα και μία πρόταση παραπάνω να τη συζητήσουμε, κατά πόσο μπορούμε να βάλουμε και ιδιώτες επενδυτές, έτσι ώστε να έχουμε και εμπορική χρήση του Τελωνείου, όπως γίνεται άλλωστε στη Τουρκία. Εδώ βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε το μεγάλο και το μείζον πρόβλημα της ελληνικού πολιτικού συστήματος, συναρμοδιότητες πολλών υπουργείων, εξωτερικών, προστασίας του πολίτη, αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών, αλλά έχω την εντύπωση ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι δεν τιμά την Ελλάδα αυτό το Τελωνείο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλες οι πολιτικές παρατάξεις θα συμφωνήσουν. Επομένως, επαναλαμβάνω τη βούληση της ελληνικής πλευράς το έργο αυτό να τρέξει. Σας μίλησα για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το 2021. Έχετε δίκιο ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όντως βρήκε τα κονδύλια, αλλά δυστυχώς εγώ δεν έκανα μομφή στην κυβέρνηση. Οι περιβαλλοντολογικές μελέτες αργούν. Απλά είπα ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και την οποία θα προσπαθήσουμε και αυτή να την ξεπεράσουμε το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ.